Καλημέρα, welcome. Nice to see you. Καλημέρα. Καλημέρα. How are you? Good? Good. How are you, Svara? How are you? Welcome. Nice to see you. Nice to see you too. Καλημέρα. Good morning. How are you? Καλημέρα. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα. How are you? How are you? Good? Καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα στο χτίμα μας, στην οικογένεια Θριανού, είχαμε επισκέπτες από όλη τη Μεσόγειο, από το Λίβανο, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από το Τσόρνταν, από την Ιορδανία δηλαδή στα ελληνικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, μας επισκεφτήκαν και μοιραστήκαμε μαζί εμπειρίες και γνώση, τον τρόπο που δουλεύουμε, που καλλιεργούμε, που έχουμε τα προϊόντα μας και είδαμε και τα δικά τους. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, πιστεύω, για όλους μας, που μας κάνει ακόμα καλύτερους και μας ανοίγει τα φτερά να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να διαισθανθούμε ότι όλοι είμαστε μια οικογένεια σε αυτή τη μεγάλη περιοχή της Μεσογείου και ότι έχουμε πολλά κοινά πράγματα, όπως είναι και το δέντρο της ελιάς, που το καλλιεργούμε όλοι και προσφέρει σε εμάς και στις νεότερες γενιές που θα έρθουν υγεία και ευημερία για τους λαούς μας. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να συνδέσουμε τις ζωές μας, τον τουρισμό μας, την πραγματική μας ζωή με την παραγωγή μας, με τα προϊόντα μας και να όλοι μαζί να τα υποστηρίξουμε με το μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν οικογένεια Θριανού, αυτό θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για τη Ζάχυθο, για την Ελλάδα να είμαστε μέσα σε όλο αυτό το ιδιαίτερο χώρο της παραγωγής, της παράδοσης και της ποιότητας. Βρισκόμαστε στη Ζάχυθο, στο κτήμα της οικογένειας Θεριανού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Organic Ecosystem, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα E&I CBC Med της Συνεργασίας των Χωρών της Μεσογείου. Το έργο Organic Ecosystem ενισχύει τη συνεργασία των βιολογικών καλλιεργητών στη Μεσόγειο, στη Βόρεια και στη Νότια Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτού του έργου, η οικογένεια Θεριανού άνοιξε τις πύλες της στη Ζάκυνθο, στο κτήμα τους. Μας έκαναν μια υπέροχη περιήγηση στον τρόπο που παράγουν τα προϊόντα τους, στην τεχνολογία, αλλά δοκιμάσαμε και τις γεύσεις τους. Σε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κτήμα περίπου 40 άτομα από τις χώρες Ιορδανία, Λίβανο, Ιταλία και Ισπανία και απολαμβάνουν τις γεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εταίρους που μας επισκέφτηκαν, την οικογένεια Θεριανού, το πρόγραμμα E&I Med και ελπίζουμε σε μια καινούργια συνεργασία στο μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στη Ζάκυνθο, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ, αλλά για ένα τόσο σημαντικό θέμα, το project αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς μας και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αγρόκτημα. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει κάνει αυτή η οικογένεια. Το χαρακτηριστικό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το πόσο πολύ έχουν καθετοποιήσει την παραγωγή τους και το πόσο ωραία και καινοτόμα προϊόντα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, η οποία ήταν εξαιρετική και εύχομαι και στο επόμενο project να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί με όλους τους φίλους Ιορδανούς, Λιβανέζους, Ιταλούς, Ισπανούς, που θεωρώ ότι όλοι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, κάτι που είναι πολύ απαραίτητο στις μέρες μας μετά από όλα αυτά που μας συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή, που χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ.